ήρθε η πρόταση από το ΑΠΟΕΛ, ήμουν η πρώτη που είπα του Γιώργου, είμαι δίπλα σου, αν θες να πάμε θα πάμε. Εμείς κατοικούσαμε από τον Σεπτέμβριο στο Λεμεσό, ήρθαμε το Γενάρη μαζί, δηλαδή δεν θα έφευγε ο ένας. Γνωριστήκαμε πριν 8 χρόνια, από κοινή παρέα. Βγαίναμε και τότε, ραντεβού, μέχρι εκεί. Βγήκαμε ένα-δύο ραντεβού, ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 18 χρονών. Ήμουν πολύ μικρή για τον Γιώργο. Δεν προχώρησε κάπου. Εντάξει, στην πορεία γνωρίστηκε με τον αδερφό μου, εντελώς τυχαία. Καμία σχέση, δηλαδή δεν γνωριστήκαν μέσω εμένα. Ήταν η γνωριμία τους από άλλη κοινή παρέα. Και μετά υπήρχε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Έχει βαφτίσει τον αδερφό τεκνό μου. Δηλαδή τον έβλεπα πάρα πολύ συχνά τον Γιώργο, ανεξάρτητα αν υπήρχε κάτι όχι. Σε κυνήγησε ρε παιδί μου, δηλαδή επιδίωξε να βγείτε. Εσύ έτσι πώς το βλέπεις, εσύ φατσαρή κυνηγός. Ναι, ξύ, έκανε την κίνησή του, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Απλά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν γνωρίζεις με τον άλλο πάρα πολλά χρόνια. Το ότι παντρευόμαστε ισχύει. Εντάξει, δεν είναι κάτι κρυφό. Η ημερομηνία έχετε ορίσει? Έχουμε ορίσει, ναι. Πώς έγινε η πρόταση γάμου? Έβγαζε το χαρακτήρα του Γιώργου. Ήταν απρόσμενο. Ξέρω ότι ήθελα να βάλω κάτι απλό προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα αλλάξω γνώμη μέχρι τότε. Με τον Γιώργο μοιάζουμε πάρα πολύ σε χαρακτήρες. Νομίζω ότι τα θετικά και τα αρνητικά μας είναι σχεδόν μονομοιότυπα. Είμαστε άτομα που θέλουν τον χώρο τους και τον χρόνο τους. Και νομίζω αυτό είναι το κύριο συστατικό που μας έκανε να δέσουμε στη συγκατοίκηση. Εντάξει, έχει πάρα πολλά θετικά. Είναι άτομο που είναι σεβδός, που βγάζει ασφάλεια. Είναι πάντα εκεί. Είμαι η προτεραιότητά του. Από την πρώτη στιγμή το έχω νιώσει ότι η προτεραιότητά του είμαι εγώ. Αυτό με έκανε να νιώσω ότι αυτός είναι ο άντρας που θέλω να περάσω τη ζωή μου μαζί του. Οικογένεια το σκέφτεστε ή λίγο πιο μετά για παιδάκια? Να σου πω ότι δεν το σκέφτεται άντρας, μήπως πω ψέματα, γιατί είναι και πιο μεγάλο σε ηλικία. Αλλά είναι μια πολύ συνειδητή απόφαση το να κάνεις παιδί, οπότε σιγά σιγά να παντρευτούμε με το καλό. Εννοείται ότι αν μας το στείλει ο Θεός, καλώς να ορίσει. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και... Στο πίσω μέρος του μυαλού μου θέλω πάρα πολύ να γίνω μητέρα, δεν ξέρεις πώς θα φέρει ζωή, μακάρι να έρθει...